Σήμερα μπήκε δυνατά, βρήκε ένα γρήγορο γκολ και παρότι αυτό το 1-0 παρέμεινε μετά από πολλές ευκαιρίες και χωρίς να έχει ιδιαίτερους κινδύνους, πήρε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Πώς είδες εσύ το παιχνίδι? Μετά πρώτα θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Ρωμανού και σε αρκετά παιδιά που έχω συνεργαστεί στο μέλλον να έχουν υγεία, να έχουν καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά τώρα το σημερινό παιχνίδι, είναι ακριβώς όπως τα είπατε, να μην προχωρήσουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ένα παιχνίδι μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολο. Μετράμε τουλάχιστον 6-7 κλασικές ευκαιρίες και εύκολες φάσεις για να διευρύνουμε πάρα πολύ και να μεγαλώσουμε το σημερινό σκορ. Αλλά στα θετικά είναι και ότι η ομάδα δεν δέχτηκε, νομίζω, ούτε μία επικίνδυνη φάση. Είναι στα θετικά. Αλλά το μεγάλο μας άγχος ήταν με τα παιδιά που ήρθανε από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα σαν τραυματίες και είχαμε το φόβο από το πρώτο λεπτό, 2-3 παιδιά, να μην έχουμε προβλήματα. Ήταν το μεγάλο μας άγχος σήμερα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, τουλάχιστον και με τον Κερμενίδη και με τον Κεφαλούκο και με το Σφυρογιαννάκη, γιατί υπήρχε απουσία και σοβαρή τραυματισμή πολλών μηνών. Αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά μόλις μπήκαν στην ομάδα, τουλάχιστον έτσι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δείξανε μεγάλη ποιότητα και ότι η ομάδα, αν θα γυρίσει και γρήγορα ο Φώτης, θα βρει γρήγορα πάλι τα πατήματά της και θα είναι μια ομάδα που έτσι που την περιμένουμε. Να ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήρθε και μας είδε. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν στην αρχή. Θεωρώ πάλι ότι μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ εύκολα με τις ευκαιρίες που χάσαμε. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο. Προχωράμε σκυμμένα κεφάλια για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και εύχομαι να είναι ανάλογοι όπως έχουμε χαράξει τα 3-4 τελευταία παιχνίδια εκείνη τη φορά. Ευχαριστώ.